Το θέμα του service. Εμείς γενικότερα στο CRM έχουμε στήσει το service εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε σημαντικές εγκαταστάσεις και πολύ μεγάλη λειτουργικότητα. Εδώ τώρα την επεκτείνουμε και στο σημείο στο οποίο εκτελούμε μια εργασία απομακρυσμένα ή στο σημείο το οποίο παρέχουμε μια υπηρεσία. Άρα λοιπόν, κάπου αντίστοιχα, για να μην σας κουράζω πάρα πολύ, έχουμε τον τεχνικό διευθυντή ή τον διευθυντή υπηρεσιών, ο οποίος επίσης παρακολουθεί είτε τις βλάβες, είτε τα αιτήματα για υπηρεσίες, είτε τα αιτήματα που υπάρχουν για προληπτικές και προβλεπτικές συντηρήσεις. Παρακολουθεί το προσωπικό του, το οποίο βρίσκεται σε κάποιες συναντήσεις και μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει, να δει ποια είναι τα κρίσιμα αυτά σημεία τα οποία έχουν μείνει έξω από το customer service, έχουν αργήσει να επιληθούν ή είναι κρίσιμα ή χρειάζονται ανάθεσης και να παρακολουθεί και να μετράει βέβαια τα συνολικά αποτελέσματα τα οποία παρέχουμε. Ο τεχνικός ή ο σύμβουλος απομακρυσμένα έχει ένα πρόγραμμα συναντήσεων, μπορεί να μπαίνουν εμβόλυμες συναντήσεις από το κέντρο πίσω της επιχείρησης και ανά πάσα στιγμή λοιπόν εκτελεί, ενημερώνει και για την επίλυση που κάνει και για το τι χρησιμοποίησε και βέβαια και αυτός παρακολουθά την επίτευξη των στόχων του. Αν γυρίσουμε λοιπόν στην αντίστοιχη εικόνα του Διευθυντή Υπηρεσιών ή του Τεχνικού Διευθυντή, στο dashboard, μπορούμε να παρακολουθήσουμε εδώ πέρα τις διάφορες εργασίες που πρέπει να γίνουν, που όπως είπα μπορεί να είναι είτε κάποιες υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, είτε κάποιες προληπτικές, προληπτικές συντηρήσεις, είτε κάποιες αντικαταστάσεις λόγω βλάβης. Δίπλα μπορούμε να δούμε σε μέρες από την ημέρα που καταχωρήθηκε ένα αίτημα μέχρι την επίκληση του πόσο καιρός έχει περάσει και βέβαια ανάλογα υπάρχει ο χρωματισμός για να μας πει αν κάποια εργασία είναι red alert, είναι σημαντική ή εν πάση περιπτώσει είναι δευτερευούς σημασίας. Από κάτω βλέπει τις εργασίες των εκπροσώπων οι οποίοι έχουν και έχει και εδώ πέρα λοιπόν μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει. Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα λοιπόν όπου χτυπάει το τηλέφωνο της επιχείρησης και καταχωρείται μια βλάβη η οποία θα πρέπει να επιληθεί σε κάποιο σχετικά άμεσο χρόνο. Ναι, τηλεφωνεί ένας πελάτης. Θέλει να μας δηλώσει μια διαρροή στο κλιματιστικό του. Επιλέγουμε τη συσκευή. Ορίζουμε μια σύντομη περιγραφή ώστε να ενημερωθεί και το στέλεχος. Και μέχρι εδώ όλα καλά. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να ενημερώσουμε εκείνη τη στιγμή τον πελάτη πότε μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την περίπτωση. Έχοντας το Address of Mobile ως βραχίωνα της εταιρείας στον έξω κόσμο, μπορεί το σύστημα να μας ενημερώσει πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι τεχνικοί μας. Βλέπετε τις κόκκινες ενδείξεις, τα μπαλονάκια. Πού είναι η επιχείρηση του πελάτη. Μας προτείνει μια ταξινόμηση ποιος τεχνικός μπορεί να ανταποκριθεί σε προτεραιότητα πρώτος, δεύτερος και ούτω καθεξής. Και εκεί έχουμε και την πληροφορία σε ποια εργασία βρίσκονται τώρα, πότε τελειώνουν την επόμενη και πολύ γρήγορα εμείς μπορούμε να επιλέξουμε και να αναθέσουμε στον τεχνικό να πούμε στον πελάτη μας την ώρα, την ακριβή ώρα και το όνομα του στελέχους ακόμα που θα τον επισκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Με την αποθήκευση αυτής της ενέργειας έχουμε τη δυνατότητα είτε με direct push notifications, είτε με ad hoc συγχρονισμούς, είτε με περιοδικούς συγχρονισμούς, οι συσκευές όλων των τεχνικών μας να ενημερώνονται εκείνη τη στιγμή. Ας πάμε λοιπόν στη συσκευή του στελέχους. Όσο μίλαγε ο Τάσος, εγώ γύρισα στο service mobile. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι ένας παρόμοιος χώρος με όλες τις εργασίες του, το ημερολόγιο του κτλ. Κτλ. Πάμε λοιπόν στο ημερολόγιο του, το οποίο έχει την υπόθεση που μόλις του αναθέσαμε. Το στέλεχος μπορεί να προβάλλει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και έτσι, χωρίς να χρειαστεί καμία επικοινωνία αρχικά, να απαντήσει. Και έτσι, χωρίς να υπάρξει λοιπόν καμία επικοινωνία αρχικά, να απαντήσει όλα τα ερωτήματα που σε διαφορετική περίπτωση θα θέλαν τηλέφωνα κτλ. Κτλ. Δηλαδή, πού θα πάει, ποια είναι η ακριβής διεύθυνση, ποια είναι η βλάβη και σε ποια συσκευή. Με μια εικόνα.
Τώρα, ας υποθέσουμε ότι το στέλεχος κάποια στιγμή φτάνει στον πελάτη, δηλώνει λοιπόν την άφιξη. Παρακάτω ενημερώνεται η ώρα και η μέρα της άφιξης. Του δίνει ο πελάτης τις λεπτομέρειες και μόλις ξεκινάει την επισκευή, δηλώνει την έναρξη. Μπορεί να προσθέσει το ανταλλακτικό που ενδεχομένως χρησιμοποίησε. Μπορεί να δηλώσει τα πιθανά συμπτώματα ή τα συμπτώματα που ανακάλυψε και τις επιλύσεις. Αυτά έκανε το στέλεχος πωλήσεων, ο τεχνικός μας, αυτά έκανε μόνο. Δεν χρειάστηκε να κάνει τίποτα άλλο, ήταν κάποια λίγα κλικ. Ας δούμε τώρα τι πήρε πίσω η εταιρεία και σε τι ερωτήματα μπορεί να απαντήσει. Πίσω λοιπόν η εταιρεία έχει απαντήσει ήδη σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που σε διαφορετική περίπτωση θα θέλανε πολύ μεγάλη καταχώρηση, πολύ βαριές διαδικασίες. Ποιος είναι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ενός μιας υπόθεσης από έναν εκπρόσωπο? Ανά εκπρόσωπο, μήπως έχουμε διαφορές? Πότε δηλώνεται μια βλάβη και πότε ανταποκρινόμαστε? Υπάρχει διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας, της ώρας έναρξης και της ώρας άφιξης και της ώρας έναρξης? Όλα αυτά υπάρχουν συμπτώματα που επαναλαμβάνονται και σε ποιες συσκευές? Όλα αυτά είναι ερωτήματα που το Endersoft Mobile CRM Service μπορεί να απαντήσει με αυτά τα 4 κλικ που είδατε. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει για εμπορικούς διευθυντές και τεχνικούς διευθυντές οι οποίοι κάθονται στο γραφείο. Αυτό είναι λίγο ιδανικό, όπως γνωρίζετε, γιατί συνήθως ακόμα και εμπορικός, αλλά και γενικός διευθυντής δεν πρέπει να είναι στο γραφείο. Πρέπει να είναι έξω για αυτούς τους πελάτες. Άρα λοιπόν, τι γίνεται τις στιγμές εκείνες? Νεκρώνει η εταιρεία, περιμένουμε να γυρίσει μετά από 3-4 μέρες από το ταξίδι, να τον ενημερώσουμε για το τι έχει συμβεί και να μπορέσει να μας απαντήσει σε κάποιες βασικές ανάγκες τις οποίες έχουμε για να λειτουργήσουμε σαν οργανισμός. Την απάντηση αφήνεται να τη δώσει το Mobile MIS 360.